πρέπει να δώσουμε όλοι, να πούμε, το χρόνο και, το, και τη, να έχουμε την κατάλληλη διάθεση να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Αυτό ήταν το συνέστημα του ΠΑΟΚ σήμερα στο γήπεδο, όταν έφευγε μετά το μάτς. Ότι ναι, μεν ξεκίνησε κάτι καλό, το οποίο έχει καλές βάσεις και θα διωθεί. Γι' αυτό πρώτη φορά δεν γίνανε επεισόδια στη Τούμπα σήμερα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα, αν έχετε διαφορετική άποψη εσείς, βγείτε και πείτε την. Τα λέμε. Επόμενο. Τέλος, ναι. πρέπει να δεχτούμε, όπως είπες και εσύ και υποστηρίζεις τον πρόεδρο, και όχι μόνο εσύ και εγώ, και θέλω να πιστεύω όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, μη με κλειδωθείς ακόμα κάτι τελευταίο και εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε χρόνο στον πρόεδρο, έτσι. Πρώτη φορά που τρώμε δυνατή σφαλιά από τον Ολυμπιακό, σαν να μας λέει, σατ, είσαι σε καλό δρόμο, αλλά είσαι λίγοι ακόμα. Καταλαβες. Έτσι λέω εγώ. Τώρα, αν κάνω λάθος, κλείνω το τηλέφωνο, συγγνώμη για το χρόνο, ξέρω να θα τα πούμε και από κοντά. Επόμενος, ναι. Είναι η πρώτη φορά που δίνω συγχωροχάρη στο Σαββίδη, ναι. λόγω χρεών. Ναι. Διότι ήρθε ο άνθρωπος, ναι. εγώ το λέω στον Τζόρνταν, ναι. πολύ καιρό, πολλά λεφτά δεν βάζει, πολλά λεφτά δεν βάζει στον ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει τι έχει. Αλλά τι γίνεται, μειώσαμε ένα μπάτζετ μια τετραετία από καμιά 25 εκατομμύρια, το πήγαμε στα 8 και πληρώσαμε τα χρέη. Με πολύ καλή πολιτική, οικονομική. Και σήμερα πάμε από την αρχή. Χωρίς κλοπές. Ο μεγάλος ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης έλεγε ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, χτίζονται. Τώρα, αν συνεχίσουμε αρχές Δεκεμβρίου, φάμε ακόμα κανένα δυο μπάτσεις, γιατί θα φάει ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Πέτα τον προπονητή, φταίει αυτός, φέρε άλλον. Το Δεκέμβριο 7-8 μεταγραφές. Πάμε κόσμο. Συμφωνώ σε αυτό. Πρέπει να χτίσει ομάδα. Πάμε κόσμο, έλα. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Έλα, παρακτώ που εγώ μιλάω. Εσύ. Γεια σου Τζόρνταν. Λέγε. Πάμε. Τζόρνταν, ο γυμναστής είμαι από έδωσα. Ξέρω, πήρα χαμπάρι μωρέ. Βγήκες προχθές στο ράδιο εκεί και μας κατηγόρησες, άμα θα. Εγώ. Εσύ, έλα. Όχι, δεν σε κατηγορώ. Κατηγορεί ότι είσαι πολύ ΠΑΟΚ και το μη σκέφτεσαι. Ξέρω, βρε, παρακάτω μη σκέφτεσαι. Λέγε, άστο τώρα, λέγε. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ βγαίνει εσύ. Αυτό είναι Αριανό και Ολυμπιακό και αντιπάουξ. Εγώ είμαι Ολυμπιακό, βεβαίω Ολυμπιακό. Και Αριανό και αντιπάουξ. Και Αριανό, ακριβώ. Και αντιπάουξ. Έλα, βρε, Τζορντανά τώρα. Τώρα κατηγορούσε, έλεγε ότι ο Άρκε έχει τρει μεγάλου παίκτε. Εσύ βρε μεγάλου παίκτε σε ηλικία. Ο Μπερμπάτο πόσο χρόνο είναι. Τι να τώρα συγκρίνει τώρα τον Μπερμπάτοφ με τον Γκόκερ, φίλε τώρα. Τρελαθούν. Εκεί η κατηγορία που παίζει ο Άρντερ, είπα εγώ ότι. Τι να συγκρίνουμε τώρα. Ναι, δηλαδή, αλλά Καρτασάκο, ο Σνάιντερλεν δεν έχει πάρει του κόλπου τα εκατομμύρια ούτε παγκόσμια κύπελα. Γι' αυτό το λέω απάτη. Αυτό σημαίνει απάτη ποδοσφαιριστή. Όταν έχει κερδίσει πολλά παραπάνω στην καριέρα του από όσα πραγματικά αξίζει. Συνέχισε, φίλε. Ο ΠΑΟΚ έχει ρόστερ 20-21-22 χρόνων παιδιά μέσα. Το ξέρετε. Ποια είναι τα. Όλα, πλάκα μα κάνει. 22-23 χρόνων είναι το μέσο όρο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Όλε οι μεταγραφέ είναι κάτω από 24 μέχρι 20. Τζόρνταν. Καλά κάνει και κάνει πουλά. Παρακάτω, άσε τώρα που πουλάω, μπορεί να με πείσει τι πουλάω τώρα. Λοιπόν, πες μου ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που μπορεί να παίξει στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Άσε τώρα, με πείσει τώρα πει να παίξει. Ο Μπερμπάτοφ δεν μπορεί να παίξει. Πού να παίξει, όχι βέβαια. Εννοείται πω όχι. Δεν μπορεί να παίξει. Αν δεν το πάρει ο Μπερμπάτοφ. Τώρα έγινε Ολυμπιακό, έφυγε από Αριανό. Γιατί εσύ να παίζει ο Μπερμπάτοφ. Τι? Παίζει ο Μπερμπάτοφ. Δεν παίζει. Στον ΠΑΟΚ τον έχει να παίζει. Σα πήρε 2,5 εκατομμύρια. Οκτώβριο παίζει. Μην τα πρόκειται να πει. Έρχεται σιγά σιγά κανονικά. Λες να την πάει έτσι. Έτσι θα την πάει. Θα δούμε. Έτσι θα την πάει. Γιατί σε ένα μήνα 90 λεπτά θα βγάζει. Σε αυτά τα center back με αυτόν τον ρυθμό. Άστα τώρα. Jordan. Και να σου πω και τ' άλλο. Μισό λεπτό. Που είσαι και γυμναστή. Δηλαδή ο Μπερμπάντοφ που δεν μαρκάρει. Γυμναστή θα σα πει. Στάσουρε. Που είναι σε κάτι. Που παίζει center back. Κλασικό που δεν βγαίνει πλάγια να κουρσάρει να κάνει αράνι. Για δεν παίζει βασικό. Κάτσε σε κάνω εγώ την ερώτηση που είσαι γυμναστή. Και σένα. Ο Μπερμπάντοφ. Περπατιστή. Ναι. Ποιότητα μεγάλη δεν έχει. Έχει. Για να πει από την αρχή. Τι απάθει. Κάποια στιγμή πρέπει να τρέξει, φίλε. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Πότε τα βγάλει. Μα δεν έκανε προετοιμασία φέτος. Αν δεν έκανε προετοιμασία φέτος. Πώς θα γίνει. Συνέχισε. Ενώ το θυμάμαι στη United τη προετοιμασία που όπου σπίνταρε έτρεχε. Επόμενη γραμμή. Τον βάζει τελικό στη Ρώμη 32 λεπτά κοιμάται. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. 32 λεπτά κοιμάται. Έλα, φίλε. Λίγο τον Τζόρτα δώσμο. Εδώ είναι πάρτο. Αριανό είμαι. Ναι. Καταρχήν, πουλά, πού είδε εσύ σήμερα να έχει Τούμπα sold out. Δεν είχε.
Λοιπόν, επειδή ήταν λίγο να σου πω. Ίσως στο γήπεδο. Ήταν μισοάδια, οι πέντε από τα δύο πλαϊνά ήταν άδεια. Λοιπόν, άκου. Άσε με να σου πω, δεν έχει. Θα κάνουμε διάλογο. Με ρωτάς κάτι. Σε ρωτάω, ρε παιδί. Λοιπόν, στο γήπεδο πήγες. Σήμερα το... Εγώ ήμουνα στη θύρα 5, στα Πλατήσκαλα πάνω είχε 4.000 κόσμο στο μεγάλο του Πλατήσκαλο πάνω. Σε όλο το γήπεδο, σε όλα τα Πλατήσκαλα πάνω ήταν πίτα. Τα Πλατήσκαλα. Ναι, άκου λίγο να σου πω. Άκου λίγο να σου πω. Μ' ακούς. Σε ακούω. Πέρυσι ήσουν απρότο, έπαιζε με τον Πανιόνιο στην Τούμπα, είχε 2.500, είμαι γάμα εθνική. Με τον Πανιόνιο είχα 20.000, μπερδεύεσαι. Έχω 18.000. Με τον Πανιόνιο είχα 20.000, μπερδεύεσαι. Έλα, κλείσε, φίλε, κλείσε. Επόμενη γραμμή, πάμε, τέλος, επόμενη, πάμε, ναι. Ο Παντικής Ακλαμάρης. Πάμε, εντάξει, έλα. Ακούγομαι. Ναι. Παιδιά, δεν έχω ακούσει από κανέναν και πραγματικά είμαι αγανακτισμένος. Είμαι 33 χρονών. Γιατί κλαις, φίλε? Είμαι 33 χρονών. Πάω 20 χρόνια στο γήπεδο. Ναι. 15 μου περίπου. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Ωραίος. Έχω διαρκές 10 χρόνια. Ναι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που έγινε έξω από τη θύρα 4, κανείς δεν το σχολίασε. Πληρώνω διαρκείας για να δω μισό παιχνίδι. Έχεις δίκιο, εγώ το ξέχασα αυτό το πράγμα. Ποιος είναι? Κανένας άλλος δεν το γνωρίζει. Πληρώνω διαρκείας για να δω μισό παιχνίδι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή πήγα 7,5 ώρα να μπω μέσα και οι πόρτες ήταν κλειστές. Αυτό το πράγμα θεωρώ εγώ. Τι πράγμα, πες τη ζωή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν το ξέρετε και εγώ το ξέχασα. Ε, καλά, πες το, ρε φίλε, ναι, συγγνώμη. Ναι, θα το πω. 7,5 ώρα πήγα και οι πόρτες ήταν κλειστές. Ναι. Είναι ένα προ... Θεωρώ ότι είναι ένα προμήνυμα. Και μπήκα 9 παρά 5 παρά 10, ούτε τα κόλλιδα. Ναι. Γιατί έγινε αυτό? Μέσα και κάποιος άνοιξε τις πόρτες, την κεντρική, τη μεγάλη, και μπήκαμε. Τα τουρνικέ δεν δούλευαν, ναι, από τις 7,5 ώρα. Για ποιο λόγο, γιατί? Και ήμασταν 4-5.000 έξω, με εισιτήρια, με διαρκεία. Ναι, για ποιο λόγο, παιδιά? Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Ξαναπέστε μου, γιατί καταγγελία αυτό? Έχει ιστορία. Τεράστια. Εγώ το έχω γράψει όλα τα site. Έμεινε κόσμο στην Ελλάδα. Εγώ πήρα και διαβάζω το να μην ξέρω. Δώσε το τηλεόραση, γιατί δεν έχω το θέμα για το πρωί. Δεν απαντήσει. Διαγραφή ο τύπου τη ΠΑΕΝ και να ξέρει για ποιο λόγο. Είσαι στη θύρα 4, έχει διαρκεία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα πας στο γήπεδο? Εγώ ήμουν εκεί από τις 6 ώρα, 7,5 ώρα πήγα να μπω. Ωραία. Και τι έγινε 7,5 ώρα? 7,5 ώρα οι πόρτες ήταν κλειστές. Οι πόρτες ήταν κλειστές, στη θύρα 4. Κλειστές. Ερώτηση. Σκαρφάλωνα με σκάλες, φέρα σκάλες να μπορούν να πει ο κόσμος. Δεν ακούει. Στις άλλες θύρες ήταν ανοιχτές. Ναι. Ναι. Στη θύρα 4 ήταν κλειστές οι πόρτες. Ναι. Ναι. Το λόγο θέλεις? Ο λόγος. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Και όταν μπήκα μέσα, ήμασταν 5.000 ήμασταν απ' έξω. Μάλιστα. Μπήκατε κανονικά, σας ελέγξανε? Όχι, τίποτα. Αφού άνοιξα, σου λέω, την κεντρική την πύλη, ναι, είχε μία είσοδο, ένα τουρνικιά ανοιχτό, το οποίο περνούσαν. Και μπήκατε μπούκα και δεν σας ήλυξε κανένας. Γινόταν χαμός, ποδοπατιόντουσαν παιδιά. Ναι, Κώστα, δικηγόρε. Παρούσαμε να μπουν, σεκιουριτάδες, ναι, δεν είχε από πίσω. Το, εγώ θέλω το πέντε. Στάσου, ρε, αυτό σοβαρό, ρε μαλάκα, περίμενε. Ναι. Ναι, ρε παιδιά, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν το πήρατε καθόλου χαμπάρι? Εγώ σου το λέω, δεν το είπε κανένας. Εγώ ξεχάστηκα να το πω, έχεις δίκιο, ρε παιδιά. Ναι. Εγώ μπήκα 9 παρα 5 στο γήπεδο, δεν είδα ούτε τα γκολ, ούτε τίποτα. Έφαγα τι ξενέρωμα, το ξενέρωμα. Λοιπόν, δηλαδή 20 χρόνια πάω στο γήπεδο, αυτό το πράγμα δεν το ξανά. Έλυσε, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Πήρα την ΠΑΕ και μου λένε να πάρω αύριο το πρωί 10 ώρα τηλέφωνο το πρωί. Έγινε, φίλε. Okay, εγώ, επόμενος. Θεωρώ, ναι, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ξέχασα να το πω κιόλας. Όντως ήταν κλειστή, δηλαδή χιλιάδες κόσμος απ' έξω. Όσοι προλάβαν μπήκαν στην αρχή. Τι δηλαδή ζώα είναι αυτή, τι είναι, δηλαδή. Δεν άνθρωποι. Θεωρώ ότι επειδή υπήρχαν κάποια μπερδεμένα, εξομεδισμένα και αυτά και το να τέλω, ναι, ίσως ήταν από την ΠΑΕ αυτό για να. Ναι, γιατί, για να σκοτωθούν οι υπόλοιποι. Όχι, για να μην. Να μην τι. Να βάλει σε κιούτα, να μην βάλει. Ναι, ρε παιδί. Ένα προμήνυμα, ίσως ένα προμήνυμα. Σκοτωθεί κόσμο. Γιατί να σκοτωθεί κόσμο? Γιατί ο άλλος λέει πήγε. Δεν πήγε, ρε. Κλείσαν τις πόρτες σου, λέει. Μην τους δικαιολογείς, ρε. Έκλεισαν οι πόρτες, ρε. Γιατί να κλείσουν οι πόρτες? Άντε πάλι τώρα, ρε. Ρε, άμα είναι ακουπάδι μεθυσμένα έξω και αυτά να πούμε, γιατί να πρέπει να μπουν μέσα, δηλαδή. Πάλι. Ναι. Και άμα είναι ανίκανος ακόμα με τη security να τους ελέγξει, τι θα κάνει, δεν πρέπει να τις κλείσει, ναι. Τι να δικαιολογήσω? Κακός φυσικά. Την πληρώσαν κάποια παιδιά που με το εισιτήριο κάποια σωστά άτομα. Δικαιολογήσει, πάει πάω τώρα. Εγώ να τη δικαιολογήσω. Είσαι καλά, ρε. Το γεγονός λέω, ρε. Το γεγονός, λες. Ναι. Το γεγονός. Κακός. Τι τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα, ρε σκύλε. Ναι. Τεράστιο μήνυμα. Πιάστε λίγο το μήνυμα. Πιάστε το μήνυμα. Ναι, ωραίος. Το κατάλαβα. Επόμενος κύριος, ναι.
Έλα, ράπα, ακούς. Ναι, φίλε, ακούς. Έλα, φίλε, δύο παιδιά μας. Θα πούμε κάτι δύο λεπτά να μην κρατάμε τη γραμμή ούτε τίποτα. Ναι. Τζόρνταν, εσύ έχεις παίξει μπάλα. Δώσε το στήλο λίγο. Ναι, δεξί μπακ στη Βροντού. Έλα, πάρ' το στήλο. Ναι, και έχεις παίξει μπάλα για να καταλάβεις ότι ήταν κουρασμένη ομάδα και δεν έχεις παίξει μπάλα για να τραπείς στο δεύτερο ημίχρονο με την εικόνα του Ολυμπιακού. Να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Να σε κάνω μια ερώτηση λίγο. Για κάνε μου. Καλύτερος ο ΠΑΟΚ πότε ήταν, σήμερα ή με την Ντόρτμουντ? Βρε, με την Τόρνη κατέβηκε φανταστικό, ναι, και έπαιζε σε 60 λεπτά πίσω. Και ο Ολυμπιακός που έπαιξε μέσα στην Άρσενα κουράστηκε περισσότερο από σένα. Πίσω έπαιζε. Ρε, δύο μέρες παραπάνω είχε ξεκούρασει ο Ολυμπιακός, αυτό σου λέω. Πάνε έπαιξε στην Αγγλία όμως με 100. Πάνε ρώτα κανένα προπονητή, φίλε. Πάνε ρώτα κανένα προπονητή, δεν τα γνωρίζει καλά. Ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν, άκου. Δεν τα ξέρει καλά τα γράμματα. Πάνε ρώτα κανένα. Άκου τι λέει ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν πιστεύει ότι το φλόκο δεν ήταν θέμα ποιότητα, στα θέμα κούραση. Όταν ναι, τρώει όμως στο 20 λεπτό δύο γκολ, στο 20 λεπτό δεν υπάρχει κούραση. Κούραση θα υπάρχει μετά το 65. Ακριβώς. Μετά το 65, μετά το 65 ο Ολυμπιακός κάθισε, και έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ανέβασε ρυθμό και ναι, ναι. Να κάνετε το σταυρό σας. Ποιότητα, φίλε. Δεν το χτύπησε με το Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός δεν φοβόταν το παιχνίδι όπως λες. Το κιόλι, το πατσίσαρκο. Πλάκα μου κάνει. Έλα μέσα από μπάλα, δεν ξέρεις, φίλε, μίλα εδώ με κανένα άλλο. Έλα, πες, αν δεν φοβόταν ο Ολυμπιακός, τι θα έκανε. Πες. Ας τον παλικάρι μου τώρα. Τι έκανε. Σου είπα σε κάθε. Αν δεν φοβόταν ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Εάν δεν φοβόταν ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, σε κάθε πέσιμο του παίκτου Ολυμπιακού δεν έφτιαναν 3-4 λεπτά να σκοτουν πάνω. Δεν τέσσερα να κλέψω. Εσείς δεν τα δω με κανέναν άλλο να κυμπούει ασυνολικά. Σε αυτό φταίτε εσείς που δεν τους βάζετε τέσσερα. Εσείς φταίτε. Επόμενη γραμμή. Να μην κάνετε fair play, φίλε. Τι θα κάνω εγώ. Επόμενη γραμμή. Αυτό θα λες. Αύριο με τον Αλέφαντο πες. Κάνατε fair play τον πάγο. Δεν έκανε. Ναι, βρε. Όχι, τι από. Σταμάτησε ρε εσύ, Τζόρνταν. Έκανε τρεις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, έβγαλε δύο γκολ. Και ο ΠΑΟΚ έχασε. Τι σε ρε, μια χαρά είναι ο Σνάιντερλεν. Στον κορυφαίο ο Ρομπέρτο να πούμε. Πάμε επόμενη. Ο Ρομπέρτο, όλα αυτά. Μίλα ρε μαλάκα, μίλα. Τι να πω. Μία συμφωνία. Όχι, βέβαια. Λέγε αυτή. Ο Σνάιντερλεν μια χαρά είναι. Καθένα έχει την άποψή του. Λέγε. Πάμε. Καλά, Κωστή, καλημέρα. Γεια χαρά. Ο καλλιτέχνη με τι κάνει. Γεια σου, καλλιτέχνη, τι κάνει. Καλά, είσαι. Όλα καλά. Ναι. Γεια σου, Μάρη, τι κάνει. Γεια σου, καλλιτέχνη. Ηρακλειδέα σου, καλλιτέχνη. Ηρακλειδέα, Περίμενα, Μάρη, να πει πιο πολλά σήμερα για τον Ηρακλή, μια που ήταν και το μάτι με τον ΠΑΟΚ. Είπε την ουσία, πρέπει να σου πει. Τι να πω πιο πολλά, Μάρη, τώρα τρώμε τον χρόνο. Τι, για σήμερα. Τι να πω, πες, τι να πω. Να πει σήμερα δεν είναι. Τι να πω, σήμερα θα περίμενα και διπλό το μάτι εγώ. Αν κουραδεί. Γιατί βγήκε over το μάτι αυτό. Τα τέσσερα center back χαμηλά είναι για το Λούτσο. Και ο Μπέριος. Και ο άλλος, πώς το λένε, ο στόπερ του. Και ο Μπάρτο, ο Στάμου. Ποιο λέει, τον Ιαννέο, τα μπακλέ. Τα τέσσερα center back του παιχνίδιου. Ναι, ναι. Όταν πήγανε. Ο Μιχαήλ και ο Μπέριος. Όταν πήγανε οι πλαϊνοί πάνω τους. Ναι. Και όταν πήγαν και οι πλαϊνοί του Ηρακλή πάνω τους, Μιχάς Μουργιές. Ο Μπέριος νομίζω κυρίως δεξί μπακ δεν έπαιζε. Αναγκαστικά το παιδί πήγε τώρα εκεί σήμερα, νομίζω. Καταρχάς να πω ότι αρχίζουν να βγαίνουν σιγά σιγά οι μεταγραφές. Ο οποίος είναι ανιψιός του Μπέριου, του Απόλλωνα. Ο Ηλίας ο Μπέριος του Απόλλωνα Αθηνών. Δεν μου λες. Ναι. Τι δεν είχε ο Ηρακλής που του φάνηκε που ήταν πολύτιμο σήμερα. Τους Αργεντίνους. Ναι. Ο Μπαρτολίνη, γιατί άλλοι δύο δεν είναι τίποτε. Ο Ρωμάνο και ο Περόνε. Ναι. Και ο Ηρακλής ήταν άλλος Ηρακλής. Ο Περόνε δεν χρειάζεται, ούτε ο Ρωμάνο. Ο Μπαρτολίνη όμως χρειάζεται. Ο Μπαρτολίνη, ναι. Γιατί ο